Guys, έχω μεγάλο damage. Πρέπει να μπω αμέσως για αλλαγή. Βλέπουμε ότι είσαι και μεγάλη ζημιά στο sideboard, οπότε για να προφυλάξουμε το μονοθέσιο, δυστυχώς θα πρέπει να εγκαταλείψει τον αγώνα. Με το Δήμο να έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τα ελαστικά του, δεν μπορούσε πλέον να ελέγξει το μονοθέσιο, με αποτέλεσμα να γλιστρήσει μετά από μια πολύ μικρή επαφή με το Russell και να προχωρήσει σε ένα ακόμη DNF. Online δισογραφικά, καθώς και εφημερίδες από τη χώρα καταγωγής των οδηγών, άρχισαν πλέον να εξαπολύουν επίθεση ευθέως στο πρόσωπο του Φορτουνάτο, χαρακτηρίζοντάς τον ως τσαρλατάνο και παπατζή. Η Αλφα Ρωμαίο είναι μία από τις ιστορικότερες ομάδες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της F1. Είναι γεγονός ότι μετά την πρόσφατη ανακοίνωση διαζυγίου με τη Ζάουμπερ, η ομάδα δεν έχει καταφέρει να βρει ακόμη τα πατήματά της. Ο νέος διευθυντής της ομάδας είναι ο Ιταλός Παόλο Φορτουνάτο, ο ετεροθαλής αδερφός του Ματία Μπινότο. Το δυνατό χαρτί της Αλφα για τη νέα της εποχή είναι το απόρριτο project της Πινάλα, που αφορά τον ενισχυμένο κινητήρα που είναι πατενταρισμένο στο όνομα του Μπινότο και του Φορτουνάτο. Αυτό σημαίνει ότι η Ferrari θα κατασκευάζει και θα προμηθεύει την Αλφα με αυτόν τον κινητήρα, εκείνη όμως δεν θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Οι τελευταίες και σημαντικότερες αλλαγές στην Αλφα αφορούσαν τους οδηγούς, με τον Μπότας και τον Ζου να αποτελούν παρελθόν. Οι δύο νέοι οδηγοί είναι ο Άρη Σίγνα, ο περσινός πρωταθλητής της F2 και ο Δήμος FNDX, ο ανιψιός του Φορτουνάτο ή σε πιο απλά λόγια, ο γιος του Μπινότο. Η νέα εποχή της Αλφα Ρωμαίο είναι πλέον εδώ και μόνο ο χρόνος θα δείξει αν το project θα έχει επιτυχία ή αν θα είναι ακόμη μια φούσκα. Οι κατατακτήριες δοκιμές για την πίστα της Ίμολα είχαν ξεκινήσει και μετά από τα ανεπιτυχή αποτελέσματα και τις ατυχίες, οι δύο οδηγοί της Αλφα Ρωμαίο έπρεπε να αποδείξουν ότι είναι καλύτεροι από αυτό. Και αυτό ακριβώς έκαναν, καθώς στο Q1 και στο Q2 πέρασαν χωρίς κανένα πρόβλημα και με αρκετά γρήγορους γύρους, με τον Άρη να σημειώνει τους δύο γρηγορότερους. Στο Q3 όμως άρχισαν πάλι κάποια δείγματα σμπινάλας. Είχαν μείνει λιγότερο από 3 λεπτά και ο Δήμος δεν είχε γράψει έναν καλό γύρο, ο οποίος θα τον έφερνε στις πρώτες θέσεις. Διόρθωσε όμως τα λάθη του και κατάφερε να φέρει το μονοθέσιο της Αλφα Ρωμαίο στη δεύτερη θέση, όπου στην πρώτη βρισκόταν ήδη ο Άρης, κάνοντας άλλον ένα ταχύτερο γύρο στο Q3 και προσπαθούσε να βελτιώσει. Έκανε αυτό το λάθος, αλλά δεν είχε καμία σημασία, καθώς και οι υπόλοιποι είχαν ολοκληρώσει τις προσπάθειές τους και δεν είχαν βελτιώσει, οπότε έχουμε την Αλφα Ρωμαίο για πρώτη φορά στη σεζόν να κλειδώνει το 1-2. Στο τέλος του πρώτου γύρου, ο Άρης είχε κρατήσει την πρωτοπορία, ενώ ο Δήμος είχε δεχθεί την επίθεση από τον Χάμιλτον που φόραγε soft γόμα και είχε χάσει μία θέση, αλλά δεν θα άφηνε μια ευκαιρία να επιτεθεί ξανά στο Χάμιλτον να πάει χαμένη. Δέκα γύρους μετά και όλο το grid έχει μπει στα pits. Οι δύο Αλφα Ρωμαίο όμως συνεχίζουν να πιστεύουν στο master plan, κρατάνε τη medium και περιμένουν να δουν τη βροχή. Φτάνοντας στο 17ο γύρο, τα σύννεφα έχουν κάνει έντονη εμφάνιση, αλλά βροχή ακόμα δεν έχουμε δει και οι δύο οδηγοί αρχίζουν να ανησυχούν. Guys, τι γίνεται με την βροχή? Δεν βλέπω καμία σταγόνα μέχρι τώρα. Δεν ξέρω πόσο θα με κρατήσει ακόμα η medium, ήδη γλιστράω σε πάρα πολλά σημεία. Στο ραντάρ βλέπουμε ότι σε 1-2 λεπτά θα αρχίσει να βρέχει δυνατά. Κάνε υπομονή για να δουλέψει η στρατηγική μας. Στον αμέσως επόμενο γύρο ήταν η ώρα να ενεργοποιηθεί το πλάνο της Αλφα Ρωμαίο. Οι δύο οδηγοί θα μπουν για intermediates, αλλά θα πρέπει να κάνουν double stack.
double stack ήταν άψογο, αλλά κάποιοι οδηγοί μες στην πίστα ήταν ακόμη με medium. Έθριψε πάνω μου. Όλοι το είδαμε, Δημό. Όλα πήγαιναν τέλεια, μέχρι τον 20ο γύρο. Πώς με πέταξε έτσι το κέρβ. Ο Άρης όμως κατάφερε να διορθώσει αυτό το λάθος, χωρίς επιπτώσεις. Και χάρη στη μαγική στρατηγική της ομάδας της Αλφα Ρωμαίο, οι δύο οδηγοί θα έφταναν στο 1-2 στην πίστα της Ίμολα. Ναι, guys, ναι! P1! Let's go! Δεν μπορώ να το πιστέψω πραγματικά ότι η πρώτη μου νίκη στην F1 έρχεται μέσα στην έδρα μας. Grande! Απόλαυσέ το γιατί ήσουν τρομερός. Απίστευτη στρατηγική, τι όνειρο είδατε ρε. Ο σημερινός τρίαμβος είναι καθαρά δικό σας. Και εσύ ήσουν αλάνθαστος φίλε, τρομερή οδήγηση. Η Αλφα Ρωμαίο έκανε το απόλυτο μέσα στο σπίτι της. 1-2 μετά από 73 ολόκληρα χρόνια για την Ιταλική ομάδα. Είναι ένα τεράστιο αποτέλεσμα και για την Αλφα Ρωμαίο, αλλά και για τους οδηγούς που είχαν δεχτεί πολλή πίεση και θα κερδίσουν έτσι κάποια πίστοση χρόνου μέχρι το επόμενο race. Μετά τις ατυχίες σε Μπακού και Ίμολα, ο Φορτουνάτο είδε επιτέλους την ομάδα να δουλεύει σωστά και την τύχη να του χαμογελάει. Οι άνθρωποι της ομάδας δεν έκρυψαν τη χαρά τους φυσικά, αφού με post στο Instagram ανέβασαν το θρυλικό 1-2 του Άρη και του Δήμου, ενώ κάποιες φήμες στο Paddock έλεγαν πως ο Μπινότο είδε όλο τον αγώνα από τον γκαράζ της Αλφα Ρωμαίο και ξεκίνησαν και κάποιες συνωμοσίες που θέλαν τον Μπινότο να σχεδιάζει αυτή τη μαγική στρατηγική που έδωσε τη νίκη στην Αλφα Ρωμαίο. Και ήρθε η ώρα για το Μονακό. Ίσως το πιο διάσημο Grand Prix σε όλο το calendar. Εδώ που ακόμα και το παραμικρό λάθος δεν συγχωρείται. Και οι οδηγοί μας μέχρι τώρα έχουν δείξει ότι και στην καλύτερη τους μέρα ένα λάθος το έχουν στο τσεπάκι. Βέβαια, το μεγάλο αποτέλεσμα της Ίμολα έχει φέρει και πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση στους δύο οδηγούς ξανά. Και έτσι ο Άρης θα γράψει γρήγορα έναν χρόνο ο οποίος είναι αρκετά καλός. Ο Δήμος βέβαια άργησε λίγο να βρει τα πατήματά του και πάλι στην πίστα, παρόλα αυτά και αυτός θα περάσει μαζί με τον Άρη στο Q2. Ο Άρης συνέχισε να δείχνει την απίστευτη σταθερότητα και την ταχύτητα που δείχνει πάντα στις κατατακτήριες δοκιμές, έκανε άλλο έναν πολύ καλό γύρο και πέρασε άνετα στο Q3. Από την άλλη, ο Δήμος πάλι είχε τις στιγμές του. Έχασε σε κάποια επικίνδυνα σημεία το μονοθέσιο και τελείωσε το γύρο με μια ακόμη φθαρμένη πτέρυγα. Παρ' όλα αυτά ήταν αρκετά τυχερός για να περάσει και αυτό στο Q3. Στο Q3 όμως η ιστορία ήταν λίγο διαφορετική. Ο Άρης αυτή τη φορά δεν κατάφερε και εκείνος να αποφύγει τα λάθη και ολοκλήρωσε ένα χρόνο με σπασμένη πτέρυγα, ο οποίος ήταν και αυτός αρκετά γρήγορος όμως. Ήξερε όμως ότι μπορεί να βρει χρόνο στην πίστα και βγήκε για ακόμη ένα lap. Φάνηκε όμως το άγχος να τον κυριεύει και έκανε ακόμη περισσότερα λάθη, τα οποία δεν του επέτρεψαν εν τέλει να βελτιώσει τον χρόνο του. Από την άλλη, ο Δήμος έκανε και εκείνος ένα πάρα πολύ καλό χρόνο, τοποθετώντας τον στη δεύτερη θέση, λίγα χιλιοστά μακριά από τον Άρη, και προσπαθώντας να κλέψει την pole position από τον ομόσταυλό του, έχασε τα φρένα, ο χρόνος διαγράφηκε και δεν είχε αρκετό χρόνο για να κάνει άλλη μία προσπάθεια. Οπότε αυτές οι ημιτελείς προσπάθειες από τους δύο οδηγούς της Αλφα Ρωμαίο τους φέρνουν στην πρώτη θέση για τον Άρη και στην τέταρτη θέση για τον Δήμο. Ένα αποτέλεσμα που άφησε ικανοποιημένους τους δύο οδηγούς.
energy stores depleting, reducing our overall capacity. The more charge you hold, the faster that capacity will drop. Το Μονακό δεν φημίζεται για τις πολλές προσπεράσεις. Οπότε οι δύο οδηγοί κράτησαν τις θέσεις τους, με τον Άρη να ξεμακραίνει από το υπόλοιπο grid, έχοντας και τη soft, και τον Δήμο με τη medium να έχει δημιουργήσει ένα τρενάκι από πίσω του. Παρ' όλα αυτά, στον 8ο γύρο ο Δήμος κατάφερε να φύγει λίγο από την πίεση του Πιάστρη και να ανοίξει λίγο τη διαφορά, αφού φάνηκε ότι η απόδοση της soft άρχισε σιγά σιγά να πέφτει. Και είχε έρθει η ώρα για τα pit stops. Πρώτα ήταν η σειρά του Άρη με τη soft για να βάλει medium. Okay, let's go now. Come on. Και μετά ήταν η σειρά του Δήμου για να βγάλει τη medium και να βάλει hard. Okay, mate, that's it. Go, go, go. Good job from you and the crew. Με τους δύο οδηγούς να έχουν ολοκληρώσει τα pit stop τους, ο Άρης έχει κρατήσει τη θέση του και συνεχίζει να οδηγεί το Grand Prix του Μονακό. Ο Δήμος όμως θα δεχθεί το undercut από Πιάστρη και Σαΐνθ και θα βρεθεί στην τέταρτη θέση, καθώς η έλλειψη soft γόμας τον επηρέασε πάρα πολύ στη στρατηγική. Στο 23ο lap όμως ήρθε μια στιγμή που θα άλλαζε την έκβαση όλου του αγώνα. Όχι, όχι, όχι! Στη στροφή στο καζίνο έχασα εντελώς τον έλεγχο μπροστά και έχω σπάσει. Πείτε μου αν μπορώ να συνεχίσω, γιατί νομίζω ότι είναι μεγάλο το damage. Μπροστά σου βρίσκεται ο Άρης, προσοχή, έχει ζημιά. Αν είναι να με καθυστερήσει, ας κάνει την άκρη. Είναι τρελός! Έπεσε πάνω μου! Κατά λάθος έγινε, Δήμο. Δεν είχε τον έλεγχο. Δεν στρίβει με τίποτα, δεν στρίβει. Άρη, είναι επικίνδυνο να συνεχίσεις έτσι. Λυπάμαι πολύ, αλλά πρέπει να κάνουμε retire. Είμαι ένας πολύ μεγάλος μαλάκ. Μετά την απόσυρση του Άρη από τον αγώνα, ο Δήμος κράταγε στα χέρια του ένα δεύτερο συνεχόμενο πόντιουμ, το οποίο θα έφερνε πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα. Προς το τέλος όμως του αγώνα η βροχή είχε ξεκινήσει και ένιωθε την πίεση του Leclerc από πίσω του. Ο Δήμος όμως δεν πτωήθηκε και κράτησε τη θέση του τερματίζοντας τρίτος, φέρνοντας πολύτιμους πόντους για άλλη μια φορά στην ομάδα. Σημειώνοντας και μια ιστορική στιγμή για εκείνον, καθώς το πόντιουμ του Μονακό είναι iconic. Έτσι το τέλος του Grand Prix του Μονακό αφήνει την Alfa Romeo με ανάμεικτα συναισθήματα, αφού ναι μεν ήρθε ένα δεύτερο συνεχόμενο πόντιουμ, αλλά θα μπορούσε να είχε γίνει μια δεύτερη συνεχόμενη νίκη αν ο Άρης απέφευγε αυτό το μοιραίο λάθος που έφερε το DNF. Παρ' όλα αυτά, σε μια δύσκολη πίστα έδειξαν και οι δύο οδηγοί ότι είναι ικανοί να φέρουν ένα μεγάλο αποτέλεσμα και πάλι. Μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο στο κανάλι του Άρη, όπου η βροχή κάνει και πάλι την εμφάνισή της και οι δύο οδηγοί μας θα τα βρουν μάλλον σκούρα.